Γεια σας! Είμαι ο Γιάννης και όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο αλλά και από την εικόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο βίντεο, αυτό θα είναι ένα βίντεο League of Legends. Και θα παίζω Lee Sin Jungle, είναι ranked match. Έχω 1350 κάτι elo. Και αυτή θα είναι βασικά μια σειρά, η οποία όπως καταλαβαίνετε θα λέγεται το Elo Hell στις μέρες μας. Και εντωμεταξύ, έτσι όπως αρχίζω, είμαι ο Γιάννης. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης. Είναι σαν να περιμένετε κάτι άλλο μετά να συνεχίσει, σε φάση είμαι ο Γιάννης και είμαι 7 μήνες καθαρός ή κάτι τέτοιο. Και για ποιο λόγο ξεκίνησα με το Q δεν ξέρω. Συνήθως ξεκινάμε το E. Αλλά οκ. Και γενικά όλη συν μου αρέσει. Δεν θα κάνει. Θα κάνει το pull. Κάνε το pull. Γενικά όλη συν τώρα δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ διασκεδαστικός. Πηδάς από εδώ και από εκεί. Και το μεταξύ δεν ξέρω πώς να αρχίζω τα βίντεο. Να λέω γεια σας, είμαι ο Γιάννης ή είμαι ο Solidius, που είναι το ψευδόνυμο ξέρω εγώ που χρησιμοποιώ. Από τη μία ποιος το θα ήταν το Solidius, αλλά είναι τεράστιο, δεν ξέρω. Περισσότεροι ξέρω εγώ έχουν ένα δισύλλαβο, εγώ έχω Solidius. Τέσσερις συλλαβές. Και θα μπορούσα να είχα τίποτα άλλο, ξέρω εγώ, το Solidus ακούγεται κάτι σαν κολοκοτρώνης, ξέρω εγώ. Και εντωμεταξύ στην ομάδα έχουμε και ένα Ragnar, ένα Teemo, έναν Ezreal και μία Janna. Εντωμεταξύ ο Ezreal είναι απλά το πιο overused AD carry του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. Μετά το buff ξέρω εγώ όλοι παίρνουν Ezreal, είτε θα είναι banned είτε κάποιος θα τον πάρει στα ranked ειδικά. Εντάξει, αυτός ο Teemo είπε ότι είναι Smurf λέει από το θέλει να φτάσει τέλος πάντων 1800 ήλο. Και λέει ότι κάνει 15 kills σε κάθε match. Και θα δούμε πως θα πάει. Ελπίζω να πάει καλά και να ανεβάσω το ήλο μου. Ή έλο ξέρω εγώ πως λέγεται. Και πήρα και ένα ματάκι να το βάλω κάπου να βοηθήσω τέλος πάντων κάποιους. Ελπίζω να μην πεθάνει ο Ρέγναρ. Ζήσε μικρέ Ρέγναρ, πέθανες. Ω, έκανε και φλάς, τόσο κρίμα. Και πρέπει να αρχίσω τώρα κάποια στιγμή να κάνω και κάποια γκάνκς. Μάλλον μην δεν μπορώ να κάνω πολλά. Όχι, ας πάω πάνω μια και τσόγκα θέρα πουσάρι. Έρχεται και ο Ρέγναρ. Ω, ο Ρέγναρ είναι 3 level, κακό αυτό. Το αφήσω και ένα ματάκι εδώ. Ωραία, έχει πεθάνει στάνταρ. Ωραία, του δώσα και το kill, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και δεν μου λέτε να ευχαριστώ κάτι, ξέρω εγώ. That luck. Εν τω μεταξύ αυτός έχει 15 kills σε κάθε παιχνίδι και δηλαδή τώρα που παίζω εγώ θα πρέπει να φυτάρει. Αρνητική ενέργεια, πολύ αρνητική ενέργεια.
bot lane για να δούμε πως θα πάει. Ο Ez έχει 39 και η Tristana έχει 30, οπότε ο Ez προς το παρόν την κάνει out farm. Να και κάτι θετικό, όχι για πάρα πολύ βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Σε 40 δευτερόλεπτα περίπου βγαίνει και το κόκκινο buff. Κάτω δεν μπορώ τώρα να κάνω gank. Ας πάμε mid να δούμε. Πήγα να γράψω ελληνικά, καλή φάση. Γιατί πήγα από εδώ, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πρέπει να με είδε. Και τώρα η Άρη είναι 6 level, πράγμα πολύ κακό. Αυτό λέω κι εγώ. Θεέ μου, εκνευριστικό τι όπως μπορεί να φύγει. Το κακό βέβαια τον είναι ότι δεν είναι τόσο καλό στο late game. Αλλά οκ. Σημασία έχει να διασκεδάσουμε και είναι αρκετά διασκεδαστικός. Επίσης το άλλο κακό είναι ότι πήρα ένα gaming mouse. Το οποίο πράγμα είναι θετικό αυτό ότι πήρα gaming mouse. Το κακό είναι... Ω, φύγε! Το κακό είναι ότι αυτό το gaming mouse είναι Turbo X. Και γενικά εγώ στη ζωή μου ζω με ένα μότο, ξέρω εγώ, ότι Turbo X δεν θα πάρω ούτε κάλσες. Παρ' όλα αυτά αυτό το mouse έκανε 15 ευρώ. Και μου άρεσαν τα κουμπάκια που έχει στην άκρη γενικά. Και είπα να το πάρω. Εντάξει, και το οποίο δεν είναι τόσο άσχημο, η αλήθεια είναι. Ω, Θεέ μου, ξαναπέθανε ο Ρέγναρ. Και τώρα δεν έχω εγώ καθόλου life. Προσπάθησα να πάρω βέβαια το λίγο XP. Oh shit! Φύγε! Φύγε! Ωραία. Εν τω μεταξύ το απόλυτο teleport με το γόνατο στον αέρα. Oh fuck. Και τώρα θα πάω να πάρω ρίγκλς. Δεν παίρνω πάντα ρίγκλς στο ρίλσιν, αλλά... Αλλά αυτή τη φορά λέω να πάρω. Να μπορέσω να κάνω λίγο damage. Ω, Θεέ μου, ξαναπέθανε, όχι, σταμάτα το αυτό. Οκ, πήρε ο Ezreal ένα kill, αλλά... Αλλά πήρε και Tristana. Το οποίο είναι αρκετά κακό. Και επίσης κακό είναι ότι είμαι περισσότερα level από το solo top. Και τώρα δεν μιλάω πολύ γιατί προσπαθώ κάπου να βρω ένα μέρος να κάνω gank. Και εδώ πιστεύω είναι καλό μέρος. Τώρα άμα δεν έχει βάλει εδώ κανένα μάτι Άρη. Η εκνευριστική ούλτη. Ω, Θεέ μου, J4. Fuck. Yay, το σκότωσε. Και τώρα μπορώ να κάνω λίγο counter jungle. Ελπίζω. Έλα εδώ, κύριε
Μικρέ τι μου Έλλαδα. Ω, oh, πήρα και το assist, αυτά είναι. OP. Και ξαφνικά το game αρχίζει και γίνεται όλο και καλύτερο. Πες μου ότι είναι εδώ και το κόκκινο του. Α, κρίμα. Να δούμε τώρα αν μπορούμε. Εδώ έχει πολλά creeps. Τα οποία λέγονται μήνες του Λιγκοβλέζα, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Και αυτό πήγε πολύ καλά. Εν τω μεταξύ ο Ez τελικά τάνκαρε το tower, ενώ ήθελα εγώ να τον τάνκαρω. Αλλά οκ. Okay. Να δούμε αν θέλει και ο μικρός Τίμο το μπλε buff. Το θέλει. Και βασικά το καλό είναι ότι όταν έχεις δρίγκλει στο λυσίν μπορεί να ξεφεύγεις ακόμα πιο εύκολα. Γι' αυτό τον λόγο δεν έχω πάρει και flash. Έχεις το W, πετάς κάτω ένα ward και ξεφεύγεις. Ω, δεν θα το πάρεις το μπλε. Πολύ απλά δεν είναι εδώ. Και αφού έφυγε ο Τίμο από mid θα πάω εγώ. Να πάρω λίγο XP και... και κάτι μου λέει ότι θα μου παίρνουν το κόκκινο. Έχω μια υπόνοια. Oh fuck. Fuck 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 fuck. Oh Θεέ μου. Χαχα! Νουμπς! Απορώ γιατί το έκανε smite βασικά και δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω. Πόσα μου τις πάει όταν είναι μέσα στη ζούγκλα μου. Αφήστε με βρε να φαρμάρω. Με την ισχύα μου, εν τω μεταξύ τα έχει παίξει λίγο εδώ πέρα, τα FPS πέφτουνε. Ω, έχω 72 CS. Wow. Τα πάω καλύτερα από το solo top. Και από το Dikarvar που έχει 44. Αλλά αυτός έχει και 4 assist, αλλά έχει πεθάνει κιόλας. Νομίζω ότι μπορώ να σολάρω και το δράκο. Σταμάτα ρε Ρέγναρ να φιντάρεις. J4. Yay! Τον έφαγα. Με τη βοήθεια. Τώρα μπορούμε να φάμε δράκο. Λείπει το J4. Έρχομαι, Τίμο, έρχομαι. Δεν την πέτυχα. Αν μου βοηθήσει κάποιος εδώ με τον δράκο. Βοηθήστε ένας με τον δράκο. Yeah. Και τώρα είμαι πολύ χαμηλά. Καλό θα ήταν να μην προφήσω. Όχι λυκάκια, όχι. Όχι, όχι. Αυτό το critical είναι που θα με... για λύση. Και τώρα να... τι να πάρω. Θα μπορούσα να παίρνω ένα brutalizer. Για να μοιράσω λίγο πόνο. Θα πάω έτσι. Θα πάω να πάρω το fades. Παίξουμε συντηρητικά.
Ο Τσόγκαθ πήρε Oracle, πράγμα πολύ κακό. Κοίτα το J4. Κοίτα έναν J4 ρε, που πάει συνέχεια στο μπλε μου. Τώρα δεν ήθελα. Κάντε της κάτι, πιάστε τη. Τώρα αυτό την πέτυχε, πλάκα. Γιατί το άφησαν κάτω τον bot να το σπάσουνε? Δεν έχω ιδέα. Και πήρε τα gold τζάνα. Αποφάσισε ότι έτσι αυτό είναι το σωστό. Άμα είναι εδώ το μπλε θα έχει πλάκα. Δεν είναι όμως. Oh fuck! Ξέφυγε. Oh shit. Και πέθανε και ο Τίμο. Ο Τσόγκα θα πλάει είναι τώρα super super tanky. Super duper tanky. Δεν γίνεται να το φάμε τίποτα. Okay, παραλίγο να πάρω το E. Μην ψοφήσετε, σας παρακαλώ. Έρχομαι. Ή αυτόν ή κανέναν, καλύτερα άστο. Ναι, είμαι και εγώ πανέξυπνος, έβαλα εκεί το word. Ενώ απλά μπορούν να το δούνε. Ενώ το σκορ είναι 8-9 και έχουμε πάρει κιόλας και δράκο, δεν ξέρω, νιώθω λες και μας διαλύουνε. Και ο Τίμο έχει πάρει ένα DFG, αυτό είναι θετικό. Όλοι είναι εδώ, νομίζω τώρα κάνανε βλακεία γιατί... Νομίζω ότι θα τις φάμε. Ω, oh, Demacia, πόσο damage έφαγα. What the fuck, τι damage ήταν αυτό. Α, έφαγα από το Fist. Μάλιστα. Και αυτό είναι κακό play, απλά. Έτσι, πόνος. Οκ, ο Ρέγναρ πήρε ένα double kill. Όλα τα signal μαζί, yay. Και πήρα και 3 potions χωρίς λόγο. Μπράβο. Μπράβο. Καλό θα ήταν να τρώγαμε και το Τζόγκαθ, γιατί πρέπει να πεθάνει καμιά φορά και έχει και Oracles, ένας λόγος παραπάνω. Πώς να μην πετυχαίνεις το Q ούτε σε κρυπάκι. Αυτοί έχουν σπάσει όλα τα towers, εμείς δεν έχουμε σπάσει κανένα. Και αν με ακούγαν τώρα οι συμπαίχτες μου θα μπορούσαν να μου κάνουν και report για negative attitude. Anyway, για να νικήσεις τα rank game πρέπει να σκέφτεσαι θετικά. Θα νικήσουμε όπως και να έχει.
Όχι, γιατί είναι όλοι εδώ. Πω πω, πάλι βλακία έκανα. Πω 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 μαλακία. Α, ωραία, σπαταλήσε το ulti βέβαια. Φάτε τον, ψόφα please. Yay. Πήραμε το Oracle's, καλό αυτό. Και τώρα κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουμε και το δράκο. Ωρε παιδιά, ήταν το πιο εύκολο στυλ στην ιστορία του League of Legends αυτό. Όχι, δεν πήραμε το δράκο και απλά μπήκε ο Γιάρβαρ και τον πήρε και έφυγε. Και αν μας φάνε και όλα θα είναι ακόμα χειρότερο. Τουλάχιστον να φάμε κάποιον ψόφα ψόφισης. Να και μια θετική λιαχτίδα. Επίσης θετικό δεν είναι που πέφτουν τα FPS. Αλλά τι να κάνουμε. Θέλω να δω άμα γίνεται Q πάνω σε Ward, νομίζω δεν γίνεται. Α, δεν γίνεται. Γιατί το παίρνει Τζάνα τον goal, το θέλω εγώ. Τζάνα, why? Τζάνα, my word λέει, lol. Ό,τι να είναι, εντάξει. Ω Θεέ μου. Ο Τίμο έχει 7 death, δηλαδή what the fuck, τι 1800 ήλο μου λες. Ο S βέβαια πήρε από την άλλη ένα double kill, το οποίο είναι θετικό. 209 armor. Ω, 0 damage θα το κάνω. Και πρέπει να αρχίζω να δίνω και τα κόκκινα πάω στον Ezreal. Πουσάρω ακόμα λίγο εδώ πέρα αφού μου δόθηκε ευκαιρία. Έρχεται ο Τσόγκαθ. Και καιρός να πάω πίσω. Επειδή έχουνε, είχα τέλος πάντων, αυτό που θέλω να αγοράσω ήταν το Brutalizer, αλλά τώρα επειδή απλά έχουνε πάρα πολύ armor θα πάρω Last Whisper. Αλλά πρώτα θα πάρω ένα Aegis. Οκ, σε λίγο. Όχι, μην πεθάνετε. Έρχομαι. Εν τω μεταξύ αυτό το skin του Aegis είναι το πιο gay skin. Εντάξει, μετά το Taric βασικά, αυτό το ροζάκι του Taric. Όχι ότι έχω τίποτα με τους gay. Μάλιστα εκνευρίστηκα κιόλας που η Νέτε και καλά έβγαλε ένα φιλί μεταξύ δύο αντρών σε μια ταινία, δεν ξέρω αν το ακούσετε αυτό το νέο. Το οποίο είναι τελείως άσχετο με αυτό που κάνουν τώρα. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα αναφέρω. Κουβέντα να γίνεται.
Και νομίζω ήρθε η ώρα να πουσάρω κάτι να πάρω το tower επειδή είναι. Είναι όλοι mid. Ω Θεέ μου, τους κυνηγάνε. Ω, team of is dead. Ω! Και νομίζω τώρα μπορούμε να πιάσουμε κάποιον. Όχι, δεν θα σε αφήσω να το σκοτώσεις, το σκότωσες. Μην πεθάνει τουλάχιστον κάποιος άλλος, αυτό θα ήταν θετικό. Okay. You are so dead. Πήρε και ο Τίμο το assist, μια χαρά. Και πήρε Τζάνα το kill, γιατί Τζάνα! Raid boss ήταν πραγματικά. Δεν πέφτει με τίποτα ο Τσόγκα. Πιο εύκολα έπεφτα να Raid boss ο Lineage όταν έπαιρα. Που παρεμπιπτόντως θα έχω βρεθεί όλα τα. Τα MMO. Δηλαδή εντάξει, δεν έχουν σκοπό. Ναι, και όπως έλεγα, τα MMO δεν έχουν σκοπό. Συνέχεια grind, grind, grind να πάρεις level. Και δεν τα έχω πάει τόσο άσχημα, μπορώ να πω. Είμαι δηλαδή περισσότερα level από τον άλλο jungler, έχω 60 farm παραπάνω. Και γενικά είμαι στα level που είναι όλοι. Και πήρα και Aegis τώρα. Ή Aegis, δεν ξέρω, μην με κράξετε κάτω από τα comments. Ή Aegis ή Aegis θα λέγεται, τώρα τι να σου πω. Δεν βάζω το χέρι μου στο φωτιά. Oh fuck, θα τον πάρουν τον δράκο. Κακό αυτό. Και αυτό που ακούσατε δεν ήταν κλανιά. Μου φαίνεται η Τριστάνα θα πεθάνει. Όχι, Τίμο, μικρέ Τίμο. Alrighty. Alrighty. Έτσι, πόνος. Όλε, ο S triple kill, καλό αυτό, το παίρνει το ED. Αγαπάμε το ED που παίρνει τα kills. Και κλασικά, εγώ παίζω πάντα support lissin. Δηλαδή, χωρίς να το θέλω, αλλά καταλήγω απλά να δίνω τα kills. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει ότι ξέρω εγώ πρέπει να. Να φεύγεις από το champ selection άμα υπάρχει pre-made bot. Πραγματικά, όλα τα pre-made bot συνήθως φιντάρουνε, δεν ξέρω το λόγο. Νόμιζα η Τζάνα μου ήρθε να πάρει τα λυκάκια. Ωραία, με πέταξε έξω. Α, ξαναμπήκε μέσα. Και καιρός να φεύγω γιατί έρχεται ο Γιάρβαρ. Γιατί δεν παίρνει το Red ο Ez. Πάρ το Red. Α, έχεις Red, εντάξει. Ας το πάρει ο Ragnar. Και κάτσε, να δούμε τώρα μπορώ να πάρω last, δεν μπορώ. Οπότε ας μην πάω πίσω, αλλά λίγα γκολ θέλω. Φακ, θα πάνε να μας φάνε τώρα. Okay, αυτό είναι λίγο κακό.
Μην κάνετε fight, please. Ο Έζη εντωμεταξύ λέει στον Τίμο nice. Επειδή όπως σας είπα πριν είπε στο Champions Selection ότι ξέρω εγώ είναι κανονικά 1800 ήλο και θέλει να φτάσει και με αυτό το account 1800 ήλο. Κάτι που, παρένθεση τώρα είναι αυτό, κάτι που ονομάζεται Smurf. Στρουμφάκι δηλαδή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και πάνε να φάνε το Τζογκάθ. Όχι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τέλος πάντων. Και τώρα δεν ξέρω αν το λέει ηρωνικά ή όχι. Γιατί γενικά τώρα 7-9-9 έχει. Όχι, Εζ! Ω Θεέ μου, Εζ! Nice. Φάτε το Oracle, φάτε το Oracle. Και κάτι μου λέει ότι αυτό το παιχνίδι είναι GG. Τελείωσε. Οκ, η Τριστάνα δεν ξέρω καν άμα ήταν εδώ. Α! Εγώ τον έφαγα. Ωραία. Τέταρτο kill. Yay. Αν έρθει εδώ η Τριστάνα κατά πάσα πιθανότητα θα πεθάνει. Και τώρα βαράω τα skills να πάρω το attack speed. Όχι, μην πεθάνεις Ρέγναρ. Please. Γιατί κάθεται εκεί, για ποιο λόγο? Μη με τρομάζεις. Μη. Έβαλα και το... Ω, έρχονται. Οκ, νομίζω θα τον φάμε. 100% δηλαδή θα τον φάμε. Ω, fuck. Και δεν πέτυχα κανέναν, πλάκα κάνεις. Ω Θεέ μου, έφαγε Τριστάνα. Πού έχω το μυαλό μου? Και έχω 4K. Οκ, τώρα έγινα αρκετά δυνατότερος και ace που σημαίνει ότι μπορούν να τελειώσουν κιόλας το match κατά πάσα πιθανότητα. Και... Ω Θεέ μου, αυτός ο J4, δεν ξέρω αν το είδατε στο chat, είπε ο Τίμο, λέει ότι είναι κανονικά παίζει σε 2K ELO, 2000 ELO. Και τώρα απλά βγάζει λίγη οργή που χάνει στο 1300 κάτι, ξέρω εγώ. Και GG. Not really GG. Ναι, φυσικά, όταν όλοι χάνουν δεν είναι good game. Όταν νικάνε είναι πάντα good game. Μπράβο σε όλους. Και ναι, τέλος. Τέλος, αυτό είναι το βιντεάκι για το LOL και θα ακολουθήσουν οι άλλα, γιατί όπως θα καταλάβατε στον τίτλο έχει τον αριθμό 1 που σημαίνει ότι θα υπάρχει και το Elo Hell στις μέρες μας 2. Και αυτά από μένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Hey ho.